Όταν πέθανε η μητέρα, ο αδερφός της, ο θείος Μενέλαος, αρρώστησε βαριά. Σάλεψαν τα λογικά του και με τη μεσολάβηση και τα μέσα που είχε ο πατέρας, τον δέχτηκαν, αν και ασφαλισμένος του οίκα, σε μια ιδιωτική κλινική. Τα απογεύματα, η γυγιά με έπαιρνε από το χέρι και πηγαίναμε στην κλινική να δούμε τον θείο Μενέλο, που, αν και μιλούσαμε μαζί του, εγώ τον θυμάμαι σαν μια μικρή σκεφτή κουκίδα, να κάθεται σε ένα παγκάκι στο βάθος μιας αλέας. Το σπίτι του γιατρού και διευθυντού της κλινικής κυρίου Μεράντζε που είχε ένα γιο τον Άλκη βρισκόταν στον δεύτερο και τελευταίο όροφο του κτηρίου που ήταν πάνω ακριβώς από την κλινική. Ο όροφος αυτός διέθετε μια ωραία τεράστια τετράγωνη βεράντα που κάτω της πρέπει να βρίσκονταν αρκετά από τα δωμάτια των ασθενών και εκεί ο Άλκης τα απογεύματα έκανε με τις ώρες ποδήλατο. Σκεφτόμουν πως αν γινόμασταν φίλοι θα με φώναζε και εμένα ένα απόγευμα να κάνουμε ποδήλατο μαζί. Αλλά ο Άλκης δεν κατέβηκε ποτέ από το ποδήλατό του, συνεχίζει τις βόλτες του ακόμη.